Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δίσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά. Αρετή μου, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα πεις σε κανένα ότι βρεθήκαμε. Κανένας δεν θα το μάθει. Γιατί μου το λες έτσι παράξενα? Είναι η ιδέα σου. Καλά. Στείλε μου μήνυμα όταν φτάσεις. Να προσέχεις. Αφήγε μου ένα γράμμα και κάτι λεφτά. Λεφτά, πού έβραν τα λεφτά του. Επέθανε νου να δει και αφήγεν στο σπίτι μου μίσκεν και κάτι λεφτά στην τράπεζα. Έναν αρκετά σεβαστό ποσό. Όμως, εκείνο που με ανησυχεί εμένα είναι το γράμμα. Ήταν σαν το αποχαιρετιστήριο. Να νομίζω ότι θα τα κατάφεραν να σώσω το σπίτι μάμα σου. Παπά, έπρεπε να μου το έλεγες. Ίσως έβρισκα έναν τρόπο να βοηθήσω. Δεν ήθελα να πληρώσει εσύ τα δικά μου τα χρέη. Και τώρα που έχασαμε το σπίτι, είναι καλύτερα. Δώσαμε τόσα λεφτά να το ανακαινήσουμε. Να μπορούσαμε να τα δώσουμε στο χρέος. Αυτή τη φορά ήρθα για να μείνω, για να είμαι μαζί του. Και νομίζω ότι και οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Το μόνο που θέλω είναι να δω το γιο μου ευτυχισμένο. Υπόσχεσαι ότι θα το ξαναστενοχωρήσεις. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Κι εγώ το ίδιο θέλω. Να είμαστε μαζί και ευτυχισμένοι. Ελπίζω να λες την αλήθεια την φορά. Τώρα μεσημέρι. Όσο μακριά και να ήταν, θα έρχεται ένα τώρα. Μπορεί να σταμάτησε κάπου να πιέσει κάτι να φάει ή να δει καμιά φίλη της. Το καλό είναι ότι ξέρουμε πόσο σήμερα το πρωί ήταν καλά. Ναι, αλλά πολύ να ακούω την πολλά μας άτομα. Και η μάμα ήταν περίεργη πάλι. Δεν θέλει να με ξαναδεί ο Στέφανος. Ποιος θα ήθελε αν ήταν στη θέση του. Δεν μου έμεινε τίποτε. Ούτε οικογένεια. Ούτε αξιοπρέπεια. Ούτε δύναμη να αντέξω. Δεν αντέχω. Μπορεί να έρθω σε λίγες μέρες να σε δω. Να νιώσω καλά. Και στους κοιόν να κάνει καλό. Θέλεις? Ωραία. Αλλά πρέπει να έχω ένα καθαρό μυαλό και να είμαστε προσεκτικοί. Ακού. Παιδί, μη σας. Γιατί το έκλεισες? Με τέλειωσα. Πετρό, νομίζεις ότι είμαι παλαβή? Σε κατάλαβα. Άκουσα τη συνομιλία σου. Όχι. Εκρυφά ακούω, έτσι εξής δεν είναι σωστό το πράγμα. Ενώ είναι σωστό το που κάνεις εσύ. Συνεχίζω να με σε καταλαβαίνω. Με ποιον μιλάς, Πετρό? Συγγνώμη, κάνεις μ' ανακρίση. Αποφεύγεις την απάντηση ή κάνω λάθος? Όχι, φυσικά. Απάντα τότε. Με τη μάνα μου. Κακόν τούτο. Γιατί δεν σε εμπιστευκώ. Φανή, δεν έχεις το δικαίωμα να μου κάνεις ανάκριση, να με ρωτάς με ποιο μιλώ, εντάξει? Όχι, έχω το. Που τη στιγμή που η αδερφή μου είναι εξαφανισμένη και ο μόνος που μιλά μαζί της είσαι εσύ. Κύριε Πέτρο, ήθελα να ρωτήσω τον διπλό του Φιλίππου. Συγγνώμη, ναι, σου έμαθα να με διακοπτήσεις δύο άτομα όταν μιλούν. Συγγνώμη, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Την επόμενη φορά να είσαι πιο διακριτική. Χτυπούμε την πόρτα πριν να μπούμε, ακόμα όταν είναι ανοιχτή.
Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Έκαμε στο όμως. Τέλος πάντων, ο κύριος Πέτρος δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου αυτή τη στιγμή. Έχει πιο σοβαρά προβλήματα να λύσει. Μάλιστα. Καλύτερα σε λάθος άτομο, Φάνη. Μην μου αλλάσεις θέμα. Κάτι ελέγαμε πριν να μας διακόψει η Χριστιανά. Ακούω. Πού είναι η Ρεβεκά? Γιατί ξέρω εγώ, νομίζεις. Πέτρο, μην παίζεις θέατρο. Είμαι σίγουρη πως είμαι μαζί της που με μιλάς πριν. Κι εγώ, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Νομίζω να είναι καλή ιδέα. Γιατί, για τον που έγινε με η Σοφία. Αν μας ξαναδεί μαζί, σίγουρα να πειραχτεί πολλά. Άκου, εμένα οι προθέσεις μου είναι καθαρά φιλικές, δεν έχω κάτι άλλο μες στο νου μου. Λέω, είσαι ωραία κοπέλα, αλλά όχι αμέ. Τώρα, αν τούτο, για το πράγμα ζηλεύκει η Σοφία, εγώ θεωρώ το παράλογο. Δεν μπορούμε να πιούμε έναν καφέ μαζί, να πάμε κάτι μαζί. Μα κι εγώ έτσι της είπα, αλλά... Ίσως ζηλεύκει. Μπορεί να έχει συναισθήματα για σένα ακόμα. Ναι, αλλά Γιούνιο προχώρησε με τη ζωή της. Είδαμε το Φώτη, συγκατοικούσαν. Τώρα ανάδοξε της πάλι. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι σωστό να ζηλεύκει. Ούτε εγώ σε βλέπω διαφορετικά. Απλώς συμπαθώς. Νομίζω να πάμε να μιλήσουμε και ηθικιό. Να ξεκαθαρίσει το υπόθεση. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, η ώρα περνά, η πρόσκληση ισχύει ακόμα. Να πάμε και λίγο πίνασα. Άντε πάμε. Να πάμε με το ταξί. Δεν θα σε χρειώσουμε, φουά, σε πιερώνεις το φαΐ. Ρε παιδί μου, απίστευτον πράγμα, να μπορείς να δεις το μωρό μέσα από την τηλεόραση. Τούτη τεχνολογία δηλαδή. Πράγματι, μαγικό σύναισθημα. Είναι μετανιώσα που ήρθα μαζί σου. Άλλαξε και η διάθεση μου. Χαίρομαι. Τι έχεις? Επία να μου δώσει κάποιες πληροφορίες ο κύριος Πέτρος για ένα βιβλίο που έκαναμε τις προάλλες. Ναι, παρακάτω. Ήταν με τη Φάνη. Φαίνεται είχα μια πολλά σοβαρή συζήτηση και διέκοψα τους. Και η Φάνη μίλησε με πολλά σχήμα. Ήταν πολλά απότομη, αλλά δεν της έκανα κάτι, αλήθεια. Για ποιο βιβλίο ήθελες να μάθεις? Εν το θυμούμαι, γι' αυτόν ήθελα να το ρωτήσω. Τουλάχιστον θυμάσαι περί τίνος πρόκειται. Τι έλεγε το βιβλίο, το θέμα? Θεατρικών. Ο συγγραφέας είναι Έλληνας και διαδραματίζεται σε μια αυλή. Η αυλή των θαυμάτων του Καμπανέλη. Ναι, ναι, τούτο είναι. Ευχαριστώ πολλά. Τίποτε, καλή μου. Και αν έχεις απορίες για κάτι, μπορείς να μας ρωτάς εμάς. Εντάξει, πάω έξω. Πιένεζε ένα αυτό κι εγώ. Για όνομα του Θεού, να μου δουν τα πράγματα. Να μου κάνει η Φάνη, γιατί μιλά απότομα στους φοιτητές. Όχι πως έγινε η φάση με ένα αφήμα, αλλά τούτο έμεινε. Τώρα ξέρεις που είναι πάνω τους. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι τα λες δηλαδή. Πρέπει να μιλήσω. Διότι όπως πάμε, θα κλείσουμε το μαχαζί. Ωραία, εντάξει, μπορείς να της μιλήσεις, αλλά ήρεμα. Ναι. Για το καλό όλο μας πρέπει να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Λέμε τα. Χαρή. Ευχαριστώ που ήρθες σήμερα μαζί μου. Είχα το ανάγκη. Τώρα άτσο να πάει να έρχομαι μαζί σου στο γιατρό. Με ξεχνάς, κουβαλάς το παιδί μου. Κοίτα ποιος ήρθε. Τι έγινε? Σε έστειλε η άλλη να έρθεις να μου μιλήσεις? Δεν με στείλε κανένας, ήρθα μόνος μου. Γιατί? Για να κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου? Γιατί μίλας έτσι για την Εφέλη? Δεν την ξέρεις καλά. Εγώ την ξέρω. Δεν ξέρεις με ποια έχεις μπλέξει, αγόρι μου.
Ωραία, έχεις αποδείξεις για τούτα που λες? Πολλές. Πούντες? Θα μπουν στη φόρα όταν έρθει η ώρα τους, μην βιάζεσαι. Η Νεφέλη δεν είναι κακός άνθρωπος και δεν θα έκανε κακό σε κανένα. Έτσι νομίζεις. Τα σιγανά τα ποταμάκια να φοβάσαι. Γιατί θέλεις να εσκάβεις κακό? Γιατί τη μισώ. Όλους σας μισώ. Και θα έρθει η ώρα που θα πάρω το αίμα μου πίσω. Είσαι πάρα πολύ επικίνδυνος. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Λοιπόν, πες μου την αλήθεια. Στην είπα. Τώρα δεν με πιστεύεις, είναι δικό σου πρόβλημα. Εμένα δεν με νοιάζει. Καλώς τους! Χατ! Ελάτε! Δεν το πω, αδερφιά! Θωρείς να μου γίνεται! Έπεσε πολλή δουλειά! Θέλουμε σέρκα! Εγώ είμαι εδώ ούτε τα σέρκα μου, ούτε τα πόθηκια μου. Χάτε, λάκι μου! Έκαμε στο διάλειμμα σου τα κεφάλια μέσα! Επειδή δεν ήξερετε να μου τραβήσαμε! Εν ένα ώρα τώρα για κουβέντα, λαλείτε τα ύστερα! Ξεκινάτε τώρα για δουλειά! Άτε! Αν μου πάνω και σου δες πως ξεκινά! Τι εγώ! Να πιάσεις δουλειά, αγκόρι μου! Θεία μου, αν καταλάβεις ότι εσουνούμε! Γιατί έβαλα σαν να τσαπίσετε! Άτε, ρε, λάκι, δεν είναι δικαιολογίες! Τελειώνετε! Είναι δικαιολογίες, ρε Σάβη. Ταλαιπωρηθήκαμε πολλά. Άτε, ξεκινάτε, πίνετε πίσω να πιάτε δουλειά. Πιάστε τις ποθιές σας και ξεκινάτε. Έλα, γόρι. Όχι, όχι, όχι. Να πάω εγώ. Εσύ να μείνεις δαμέ. Η Μιράντα να μείνει ξεκουραστή, είναι κουρασμένη πολλά. Όχι, όχι. Να έρθω να σε βοηθήσω. Μαζί σε ουρλά. Αλήθεια. Πάμε. Κάτι πέμπω να δούμε. Τι να σου πω. Λίγα πράγματα για σένα. Αφού ξέρεις τα παραπάνω. Δεν ξέρω τίποτε. Σαν τι θέλεις να μάθεις. Τι σου αρέσκει, τι σου αρέσκει. Τούτο. Αν πολύ γενική ερώτηση, με βοηθάς. Οκ, δεν είμαι πιο συγκεκριμένη. Ναι, προτιμώ. Πέμπω τα όνειρά σου. Α, επίσης αμέσως στα βαθιά. Εσύ μου είπες να γίνω πιο συγκεκριμένη. Κοίτα, αν έχω μεγάλα όνειρα, το μόνο που θέλω είναι έναν καλά το μωρό μου και να μην έχω καμιά νένια. Καλά, αυτό το πράγμα όλος ο κόσμος θέλει το. Κάποιον όνειρο, ρε παιδί μου. Π.χ. ξέρω εγώ. Ονειρεύκες να ξαναπαντρευτείς, ας πούμε, να κάνεις ακόμα δυο μωρά, τρία, ξέρω. Όχι. Πέρασα τόσα πολλά από τον προηγούμενο που φοβούμαι να ξαναδοκιμάσω. Εάν βρεθεί ο κατάλληλος. Ίσως να το σκεφτώ. Προς το παρόν ενδιαφέρει με μόνο ο στυλιανός μου. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Να λέει έναν τραγούδι. Ναι, πράγματι. Η ζωή γεμάτη εκπλήξεις. Ωραίες οι εκπλήξεις. Ιδίως αν είναι ευχαρίστητα. Όπως η γνωριμία μας, ας πούμε. Αρρώστησες! Δεν το πιστεύω. Αμανά μου, κάτσε, περίμενε. Έθελες μου και σόνια. Δεν μου μουρμουράς και αν μπορώ, α. Καλά, τέλος τα κατάφερε και αρρώστησες, λαλείς μου. Μπονή, ξέρεις να που τράβησα. Άντε τώρα. Η
Για αυτά εδώ την Έλενα. Η Έλενα ούτε ζωγράφης τον εθέλα σε θόρυ όμως. Ρε Έλενα μου, να σου εξηγήσω, Άννα μου. Αμά, παιδούν Αθήνα, με σήκω στο πάνω. Να μου πάθετε. Εγώ είναι και... Φύε! Ρε να μου ήρθω να σου ζητήσω συγγνώμη. Ούτε τη συγγνώμη σου θέλω, ούτε να σε θωρώ μπροστά μου θέλω. Καλά κόρη μου, έτσι φταίει ο Μάριος αν αρρώστησες. Αν δεν με ξαπολάμε στη μέση του δρόμου, θα τραβούν ό,τι τράβησα. Δεν μου λαλείς, αφού μπέλανες με να κατεβείς κάτω, δεν μου θέλεις να σε δίσω πας στην καρέκλα. Ας σπάσεις μανεύρα μου ρε. Καλά για μου, εκατεβάσες τη μέσα στα σόνια και τσάφηκες τι. Όχι, δεν είμαι πιο κάτω που την εκατεβάσα. Και ο κόρη μου τόσο βρέθηκε στα σόνια. Πήρε με ο Λάκης. Ποιος? Πού κολλά ο Λάκης, σιώμα που κάθε φορά είναι με στα πόθηκε μου το κοπελούι. Επιέναμε την Μιράντα στα σόνια και πήραμε μαζί τους. Και πού έμεινετε, κόρη μου? Πού έμειναμε, με στα αυτοκίνητο έμειναμε. Το οποίο αυτοκίνητο έμεινε και έρεξε ξεκίνα και φκάλαμε τη νύχτα με στα κακάφα. Έλενα μου, θυμώ στο χορκάτι, ζήμια στην πούγκα στο σόρι κιόλας. Λοιπόν, αν δεν φύσεις που θα... που θα με, θα σε βρει καλό τσάπα στην κελέλα ρόστα. Άτε, Μαρία, πιένε γιατί η κόρη μου, άμα είναι άρρωστη, πολλά ιδιοτρόπη. Ναι, άμα είναι άρρωστη, πολύ ιδιοτρόπη η κόρη σου. Εν πάντα πονή ιδιοτρόπη η κόρη σου. Έτσι, πόστηκα. Κάτσε για μέση, πέσε. Πάω σου κάνω ένα τσάι με τι μου φέρεις τα μέλια σου. Θέλες μου τζοσόνια. Θέλω και κάποι ρούα. Άρτε, αγαπη μου, μετά. Και ας είναι η αγιά του σήμερα από το σχολείο. Θέλω να οδηγεί, επιθύμησε εδώ. Με ποιον να παίζω εγώ? Άτε, αγαπη μου, που να θυκευάσεις τα μαθήματα σου, να τελειώσεις, ο Στυλιανός να μην πίσω να παίξετε. Σήμερα εμάς έβαλαν πολλά μαθήματα. Είδες, καλύτερα. Ας είστε παραπάνω ώρα για παιχνίδι. Παρακαλώ. Αν πάθει κάτι ο Στυλιανός, επέθανες. Εσύ, έναν όργανο της τάξης κάμπες τη Σουβλιζίνα, πού έξα να βουστεί. Η δουλειά είναι να ντροπή, Σπύρο. Σπύρο, αν μπει σε μια κουβέντα, σύρνω σε μέσα στη φουγκούν και γίνεσαι οφτός. Σπύρο, να στέκεσαι πολύ ώρα και να μας κάνεις τον επιστάτη. Εσάβη, πέ μου, οι ψημένες εις μήλες, ρε, πού είναι. Εμπάνω και ψήνονται. Λοιπόν, ας σου κάνω μια πρόταση. Πρόταση! Μια πρόταση! Κανή. Άγιζε εκεί πέρα. Αν μας βοηθήσεις, θα σου κεράσω μια πίτα σουβλάκι. Καλά, γε μου. Πού να τον κάνεις εδώ μια πίτα.
Και μια από μέναν, γιατί είναι ο καλύτερος μάστρος. Να που λάλλεις. Ξέρω εδώ. Οκ. Επίσετε με. Εμείς ο ξαϊπίτες. Λάκη, πήρνε φέρε μια μποθιά για ο Σπύρο. Γιατί κάνουν τι δικές μας. Μια έξτρα λάρτς. Παναγιά μου, δεν το πιστεύω κάτι τελευταία φορά που να σας ακούσω. Ρε Πετράκη, αυτό μόλις αρέ κουμπάρε. Δεν μπορείς ρε. Έστας είπα εγώ ότι να μου σπάσει την κελέ μου, παρολιώνητα. Κατάλαβα. Ας εγώ αφήσει την ερεμπίζα να εισπεράσει. Όχι, όχι, πάνω μου, δεν έχει ξανά θέμα, τίποτε, τίποτε. Μαρίε, πει μου δάκκασες τη Λαμαρίνα, το ξένα ιδέα μου. Σιγά να με δάκκασες ο Τσίγκο, ρε Πετράκη, άντε, πάρε τα με και εσύ τώρα. Όπως θέλεις. Εσύ να μπορείς, πατήσαν τα καράφια σου. Καλά ρε, δίκαιο μαχώσω εγώ δικά μου. Πει μου να μπορείς, μίλα μου. Εδώ κάπου ρε, τίσαι που είσαι σχολή. Γιατί? Είναι τα γιατί ρε Μαρί. Εσύ αν στη θέση μου τι ήταν να κάνεις. Ένα μπορείς να θωρείς την πρώη γυναίκα σου μετά από όλα όσα έγινα. Τι όμως του τον αναγκάζεσαι να βλέπεις τον ύφ φίλον της. Δηλαδή να αναπνεύσω και μέσα, και φαίνεται ως υπόπτω. Είσαι τώρα Πετράκη μου να μου να κάνεις. Δεν τα μου να κάνω. Ξέρω εγώ να μου να κάνω. Να πω σε άλλη σχολή λίγο δύσκολο. Μπορείς σχολές στους Αιγύπρους. Ξέρω να πω σε θεατρική παράσταση, στα μέσα σε ζώμη ποιος να έπιανε. Πετράκη μου, άκου να δεις, άκου. Έλα κοντά μου. Δεν μου σου λέει η ιδέα να κάνω μαζί μια επιχείρηση. Εγώ, με σένα. Ναι. Έτσι όπως το λέει, στην κατάσταση που είναι τώρα, λέω κοντά σου. Αλλά να δεις, να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά. Εσύ σηκώνει η πελάρη σου κουβέντα, εντάξει. Ναι ρε, ξέρεις ότι εγώ με τις δουλειές μου και πάντα μιλώ σοβαρά. Ναι, τι να σου. Εσύ με τις δουλειές σου είσαι άψογος. Άσε τώρα Πετράκη, και να ακούσεις την ιδέα και δεν πάρα πολύ καλή. Μαρία, πρέπει να μιλήσουμε. Να δεν μου, να μην σε καταλαβώ, αλλάξεις, είναι τόσο γενικές έτσι. Γιατί τι έχω. Όχι, και με την κακή την έννοια, ενώ ομόρφησες. Μην τον ακούς, Νατάσα μου, πάντα είσαι όμορφη. Έλα, κάτσε. Ναι, Νατάσα μου, τι αντιλέγω, αλλά αλλάξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Μαρία, επήρα κάποιες αποφάσεις. Εμάνα μου, δεν και για καλό μας τούτο. Ναι, εγώ να σας αφήσω να πείτε. Δεν είναι ανάγκη να φύγεις, να φύγεις μόνο μου μαζί της. Μην κάνεις όπως το μωρό. Άτσο τώρα που είπα μωρό, γι' αυτόν πήρτα. Δεν πάθαινε κάτι το μωρό. Αν το έβλεπες πιο συχνά θα ήξερες. Τσόι δεν έπαθε τίποτε. Λοιπόν, Μαρίε, ήρθε η ώρα να φύγει ένα πρόγραμμα. Έχω κι εγώ τη ζωή μου, τις σπουδές μου. Πρέπει να βλέπει κι εσύ το μωρό παραπάνω. Δεν μου λέει τρένα, θα σε έχω κι εγώ τα δικά μου. Όπου αν είσαι να ανοίξω την επιχείρηση με τον αρφό μου, δεν τον μπορώ έτσι. Ή κάθεσαι να τα έβρουμε μόνοι μας ή πάω σε δικηγόρο. Α. Δικηγόρο. Ναι. Όχι, κάτσε να τα έβρουμε, Ρένατα. Ναι, Ιάκωβε. Πολύ να είμαι. Κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει. Κοίτα, ήρθε η αρετή κοντά μου και έφυγε, άρχισε να γυρίσει και φύγα να την ψάξω. Ήβρα κάποια πράγματα δικά της, σκορπισμένα λίγο πιο μακριά από ζαμί που μηνίσκω. Ναι, ήβρα το ποτήρι του καφέ της πας στην άκρη του κρεμού, Ιάκωβε. Και ένα σκουφάκι γκρίζο που εφόρε θυμούμε το πάρα πολλά καλά, σίγουρα είναι της αρετής. Ανησυχώ πάρα πολλά. Θεέ μου, να μην συνέβη και κάτι σοβαρό. Ναι, έλα, γεια. Πού ήσουν? Πήγα να δω τον Αχιλλέα. Και τι έγινε, τι σου είπε? Γιατί είσαι έτσι? Νεφέλη, πρέπει να μου πεις την αλήθεια. Κατάφερε να σε πείσω ότι έχω ανάμειξη σε αυτό που έκανες στην αρετή. Δεν με έπεισε, Νεφέλη. Αλλά μου είπε ότι έχει αποδείξεις.
Τι αποδείξει θα με τρελάνει. Ο άνθρωπο είναι τρελό, δεν ξέρει τι λέει. Απλώ θέλει να εκδικηθεί και δεν ξέρω γιατί. Δεν του έκανα κάτι. Μου είπαν ότι θα βγουν όλα στη φόρα σιγά σιγά. Και τον πίστεψε. Καλά, δεν καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει. Θέλει να μα χωρίσει για πάντα. Ανέκαθεν σε μισούσε γιατί πάντα ήξερε ότι σε αγαπούσε περισσότερο από αυτόν. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Πάντως τίποτα από αυτά που λέει. Και ξέρεις κάτι. Με πληγώνει η στάση σου. Δεν το περίμενα από σένα. Δεν περίμενα ποτέ να έχεις αμφιβολίες για το ποια είμαι. Καλά, δεν λες τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύεις ότι είμαι συνεργός του. Καλά, δεν το πιστεύω. Νεφέλη, εγώ το μόνο πράγμα που θέλω είναι να αλλάξει αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι πως είμαι αθώα. Και ότι ο Αχιλλέας θα σκαρφίσει ένα σωρό σκευωρίες για να με καταστρέψει. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι για να σε πείσω. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι με πονάει που έστω και για μια στιγμή πίστεψες ότι είμαι κι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Αλεξία μου, ένα απλόν. Τι δεν καταλάβεις. Θα το ανοίξω πάλι το παράθυρο. Γεια σας. Αγάπη μου, είσαι καλά. Εντάξει, Αλεξία μου, φτάνει. Έκαμε στα μαθήματά σου. Ναι, μην μου, μόνο η ορθογραφία. Απολογούμε για τη συμπεριφορά της. Έκλαινε, θέλει να σε δει. Έστιχαζε. Λοιπόν, θα κάνω μια συμφωνία. Θα πας στο δωμάτιο σου να κάνεις την ορθογραφία σου και θα έρθει να τα δούμε μαζί, εντάξει. Μιλά συνέχεια για σένα. Δεν ήξερα ότι την έπιασε. Η έλλειψη του πατέρα, Λουκιά. Θέλει να είσαι κοντά της έναν άντρα που να τον νιώθει σαν πατέρα της. Πρέπει να ξαναπάει στο ψυχολόγο. Αλλά φοβούμαι να της πω. Θυμάσαι να μου γίνεται την προηγούμενη φορά. Έφυγε από το σπίτι όταν την έπιεσα. Θέλεις να της μιλήσω εγώ. Νομίζω ότι είσαι ο μόνος που μπορεί να ακούσει. Άφησε το πάνω μου. Τέκεσαι τα μαθήματα μου. Μανιμανία, τελειώσες. Άμα θέλει, αγλίωρη. Άλλες φορές πάζει με. Λοιπόν, έλα πάνω να κάτσουμε για μέσα. Θέλω να μιλήσω. Άτι. Είσαι ο Δημητρής. Ναι. Είμαι ο Μαρέος και μαζί που μιλούσαμε στο τηλέφωνο τόσο ένα αρφός μου που να μάλλον μιλούν τίποτα συνέδερος. Χαίρο πολύ. Λάδε, κάτσουμε. Κύριε Δημητρή μου, γιατί τον πουλάς? Φίλε, βαρέθηκαμε στη νύχτα, είναι πολλές ώρες. Από ό,τι ξέρω όμως, το μαχαζί πήγαινε καλά ως τώρα. Πόμπα, πήγαινε πολύ καλά. Έτσι, πώς θα θέλεις για τον αέρα? Φίλε, μέσα σε φοβίζει, τώρα να τα βρούμε. Συγγνώμη, μπορούμε, απλά πρέπει εμείς να κάνουμε τα κουμάντα μας, τους υπολογισμούς μας. Εννοείται. Το μαχαζί νομίζω ότι κάνει για stand-up comedy όμως. Φίλε, δεν το δοκίμασα ποτέ. Δεν μπορώ να ξέρω. Αν επιτρέπετε, πόσα άτομα προσωπικών είχατε? Φίλε, καθημερινές είχαμε 6 με 8, Σαββατοκυριακό 12. Εκτός στην κουζίνα. Συγγνώμη πρώτα, απλά αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνω. Πάντως εμένα αρέσει και μου ενδιαφέρει με. Έτσι είμαι ζεστό κατάστημα, έτσι. Μπορούμε να ρίξω μια μάθηκα. Ελεύθερα. Αν το πιάμε να κάνω και εγώ τα του άσου. Προχωρήσεις δύο. Είσαι. Ναι, το ήρθα να βοηθήσω των παιδιών. Είχαν πολλή δουλειά. Αλήθεια! Αλήθεια, καλό. Ρώτα και την κυρία Αναστασία να σου πει. Ναι, Χρυστάλλα, βοήθησε μας, έχει δίκιο. Αλήθεια που σου λέει. Έτσι αράζαμε τους δυο πίτες. Σκιό! Η μια ήταν που μένα. Μα ρε, έκατσε και φάει σκιό πίτες σουβλάκια μόνος σου και μας. Ούτε μας ερώτησες αν αισθείτε. Δεν ξέρω ρε, αγαπή, ότι ήθελες.
Μα όχι να σου λαλώ και μου λαλείς. Πάμε να σώζουμε καλή γυαλό σου που τα σήμερα και απάει θα μαϊρεύκω μόνο για μένα. Ρε μάνα μου, αν θέλεις να σου παραγγείλω όσες πίτες τραβάει η όρεξη σου. Όχι, χρειάζεται. Έπρεπε να σκεφτείς πριν κάτσεις και βάζεις και πίτες όπως το γάρο. Προσβάλλα και τα χτινά. Άντε, άντε, τάρασε. Γεια σας. Το καλό, κόρη μου. Μάνα μου, ρε. Εγκρίμανο πως του κάνει έτσι, κυρία Χρυστάλλα. Όχι, έχει δίκιο η Χρυστάλλα. Έπρεπε να σπάρει έστω ένα φανούλι. Κανονικά πρέπει να παραγγείλει τρεις, να φάμε που μια. Και να μας κάνουμε και χερικό. Εντάξει, που τούτη την άποψη, συμφωνώ μαζί σας. Αγαπή, εσύ έτσι ήταν να κάνεις. Ήταν να φάεις και να με αφήκεις νηστικό. Εγώ ήταν να σου δώσω την πίτα μου και ας εμείνεις κανείς την τζι. Μάνα μου ρε, σφωγκάτε λίγο τα μέλια και να γυλιάσει κανένα σκοτωθεί. Δουλεύκετε ρε! Πάρε μου, μόλις και ο Στυλιανός να πεις εσύ στον μπάνιο, ναι. Άντρα μου, μένω ανάγκη. Ρε φίλε, τι είπαμε. Θα κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα να ψωφούν τα μικρόβια. Έτσι εγώ μικρόβιο είμαι, να ψωφίσω. Εσύ είσαι μεγάλο μικρόβιο. Δεν είναι ψωφάς. Θα την πιένε μες στο δωμάτι σου και καλή θύρα μου. Πέρα μας τώρα να δούμε τι έγινε. Πιάσαμε τηλέφωνο που απόκρυψη και απάντησα του. Και ήταν ένας τύπος με μια πολλά άγρια φωνή, ο οποίος είπε μου ότι αν πάθει κάτι ο Στυλιανός, να με σκοτώσει. Δουλειές του Φώτη τούτες. Νομίζω τρώει τον ηράχι του. Πώς θέλω στα πόθε τώρα το μωρό. Πρέπει να μάθαινε ότι η Μαριάννα έρθε να μείνει δαμέσιο να μην του άρεσε. Νιώθει ότι χάνει έδαφος, ότι πλέον είμαστε ενωμένες. Ας συνεχίσουμε όντως απειλές και όντως τα κορπούθια που κάνει θα την έβρει πολλά. Νομίζω να σταματήσεις να ασχολείσαι μαζί του Πανίκο, γιατί στο τέλος να τα βάλει μαζί σου. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν είσαστε μόνες σας πλέον. Εγώ φοβούμαι πάντως. Να με φας. Ας το πάνω. Τίποτα ακόμα. Όχι. Πού έπιε, πού είναι. Τι να κάνουμε. Αν ξέραμε τουλάχιστον που έπιε να ξεκινούσαμε από κάπου. Πάντως ήταν ντυμένη σαν να ζητάνε να πάει στα σόνια. Τώρα που το λέει ο Ιάκωβος, έχει δίκιο. Ναι, βάλει τον μπουφάν που φορεί μόνο να πάει στα σόνια. Είσαστε σίγουροι. Ναι, γιατί δεν το σκεφτήκαμε πιο γλυόρα. Επειδή δεν το υπολογίσαμε. Η αλήθεια παραξενευτήκαμε που την είδαμε ντυμένη έτσι. Ερωτήσαμε την μπορεί να πάει και είπε μας έχει δουλειά. Ωραία, τούτο είναι ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες. Γεια σας. Έχουμε ένα νέο. Θα φύγεις. Όχι, δεν θα φύγω, άλλαξα το εισιτήριο. Θα φύγω αν δεν βρεθεί αρετή. Πρέπει να σας πω κάτι πολλά σοβαρό. Η Πολίνα ήταν η τελευταία που είδε τη μάμα. Έπιασε μας τηλέφωνο γιατί ανησυχούσε. Είπε πως συμπεριφέρονταν πολλά παράξενα. Γι' αυτόν έψαξε να τη βρει. Έπιασε τον αυτοκίνητο και... Βρήκε σε έναν γκρεμό κάποια πράγματα της μάμας. Τι πράγματα? Βασικά το σκουφί που φορούσε η μάμα πριν φύγει το πρωί που σπίτι της Πολίνας. Και το ποτήρι του καφέ που της έδωσε για να τόσο μαζί της στο δρόμο. Να την πάρουμε γιατρό. Αμάνα μου, μάνα μου, Ελένα μου. Πού, για να με μιλάει η Έλληνα σημαίνει είναι καθόλου καλά, φύε. Μαντά μου καθίστερας. Καλό σου σήκωστη να την πάρουμε πρώτες βοήθειες. Αμάνα μου, έλα κορουά μου. Και αν πιάω κοινόν τον Μάριο στα σέρκα μου, θα κάνω άχρηστο μου ξύλο, αλλά λάλο σου το. Τι σου φταίξε το πλάσμα του Θεού. Ξέρω εγώ να μπούσου λάλο. Άνοιξε η πόρτα. Τώρα θα ανοίξω η πόρτα μου. Άνοιξε η πόρτα. Πώς θα ανοίξω την πόρτα. Μπορείς να κάνεις μια δουλειά. Έλα. Τι τσέντα μου, ποιος την τσέντα μου. Μπορώ να πιω την τσέντα σου, ρε. Αμάρα Σπύρο, πώς θα κάνεις μια δουλειά.
Λουκία μου. Στη Λουκία. Πάλε. Έθελε η Αλεξία να με δει, αγάπη μου. Εκλαίμ πάρα πολλά. Ούλη με ρέσει για μέ. Τη Αλεξία θεωρείς είναι παραπάνω ρε σπουμένα. Ναι. Η Αλεξία έχει κάποια προβλήματα και προσπαθώ να τη βοηθήσω. Είμαι εγώ αυτή. Πει να μίλα της τώρα. Ευγενία, άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Ευγενία, άνοιξε μου, θέλω να μιλήσουμε. Εκλειδώθηκε και δεν ανοίγει η πόρτα. Έχει δίκιο. Περνάς πολύ χρόνο με τη Λουκία και την Αλεξία. Και δεν της διάς πολύ σημασία. Ζηλεύκει γε μου το μωρό. Κι όχι μόνο τούτο. Φοάται κιόλας. Εξήγαζες πόσα επέρασε. Παπά, πάντως έναν εν το σίγουρο. Τι την Αλεξία δεν θέλει ούτε ζωγραφιστή να την βλέπει. Είμαι σε πολλά δύσκολη θέση, κόρη μου. Έκοψα μέσα στη μέση. Για τη Λουκία τρέφω πολλά δυνατά αισθήματα. Κι αν δεν έγινε τον τούτη κουβέντα με τις μητσές, θα της έλεγα να προχωρήσουμε τη σχέση μας ένα βήμα παρακάτω. Αλλά τώρα κοπήκαν τα πόθηκια μου. Θέλεις να την παντρευτείς? Ναι, θέλω. Αλλά υποσχέθηκα της Ευγενίας ότι θα το κάνω. Τις υποσχέσεις μας, γε μου, πρέπει να τις κρατούμε. Πόσο καιρό όμως να είμαι μόνος μου. Και η Λουκία είναι ο μόνος άνθρωπος που με έκαμε να νιώσω καλά. Που με πρόσφερε ασφάλεια. Εγώ καταλαβαίνω σε γε μου. Αλλά πάνω που όλα βάλουμε τα παιδιά μας. Ναι. Τα παιδιά μας, μανά, να βρουν το δρόμο τους και να φύγουν. Εν εμείς που να είμαστε πάλι μόνοι μας. Άρα, Φάνη, πώς θα βρούμε να κρυμμύρουν τα ούλα τώρα? Άφησε τα, παπά, να τα συγκυρίσω εγώ μετά που να στείλω τα υπόλοιπα. Χαίρετε. Γεια σου, Χαρή. Χαίρετε. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ αφήνω σας. Πάω να κάνω ένα μπάνιο. Άμα κάτω εγώ να παραγγείλω κάτι για Φάνη. Εντάξει, παπά. Έγινε. Παναγία μου, βλέπω ότι έχετε πολλή δουλειά. Θα σου πάω να σε βοηθήσω να σε σταρίσουμε λίγο. Σε περιμένω για φάι. Ναι, εντάξει, περιμένουμε, αλλά σιγά. Έχουν άλλα πράγματα προτεραιότητα. Χαρή, θέλω να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Ακούω. Αποφάσισα, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, να κάμω πίσω. Ήρθαν έτσι τα πράγματα ως προς τι? Χάρη, τι καταλαβαίνεις. Που τη μια είναι η Ιφηγένεια με το μωρό, που την άλλη είναι εγώ. Στην τελική, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Φάνη, εσύ είσαι σημαντική για μένα. Αλλά να στήσω ένα μωρό μες στη ζωή μου που και όχι είναι σημαντικό για μένα. Και να μην ζήσω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, λες και συμβαίνει τίποτε. Με μια άλλη γυναίκα να περιμένει το μωρό σου. Κανένα δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν μπορούμε να βιαστούμε και να πάρουμε μια απόφαση έτσι απλά. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και μάλιστα άμεσα. Θεέ μου, κανένας δεν με καταλάβει εμένα. Κανένας δεν μπαίνει στη θέση μου. Εγώ δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση έτσι απλά τώρα. Μπορώ εγώ. Τι εννοείς? Ότι κάνω πίσω για λόγους αξιοπρέπειας. Κάμνεις πίσω. Την αγάπη μας πού τη βάλεις? Στην προκειμένη περίπτωση, η λογική νικάει την αγάπη. Είσαι σίγουρη? Είμαι σίγουρη. Λάθος που θέλω να παντρευτώ, να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Όχι, αλλά γύρισε λίγο πίσω να δεις τα λάθη που έκαμες. Με τη Μυρτώ, με τη Γεωργία. Θέλεις γέ μου να παντρευτείς την κοπέλα? Γνώρισε την πρώτα.
Πάρε λίγο χρόνο μαζί της. Να δεις ποια είναι. Μα να ξέρω την ήδη καλά τη Λούκη. Τι νομίζεις. Ξέρεις πολλά καλά τι προβληματικές καταστάσεις ζει μαζί με την κόρη της. Καταστάσεις που μας δημιουργήσουν εμάς ένα σωρό προβλήματα για μου. Ας σου πω ότι είναι σκέφτομαι συνέχεια το τηλεφώνημα. Να σου πω ψεμάτα. Σοφία, πρέπει να είμαστε ψυχραιμές. Σήμερα είναι να πάω να μιλήσω με τον Αρίστον. Είπαμε το του Πανίκου. Είμαστε προστατευμένες, δεν είμαστε μόνες μας. Αριόλη, Αριόλη, ανοίξεις! Η Αρετή. Έπαθεν κάτι. Ξαφανίστηκε. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει το ένα πρόβλημα, αρχίζει το άλλο. Είπε ότι θέλει να πάει σε μια φίλη της να τη δει για να ηρεμήσει λίγο. Φίλη της. Ποια φίλη της. Η Αρετή είναι και άλλη φίλη μου την Πολίνα. Μίλησες με την Πολίνα, Αρίστο. Ναι, κύριε Ακόμα, μίλησα με την Πολίνα. Κατά κρύβεια, είναι η Πολίνα που με ενημέρωσε ότι έφυγε και άφηγε της ένα φάκελο μαζί με κάποια λεφτά. Πέ μου, πού είναι η Πολίνα. Επειδή η αποφάση μου είναι οριστική, με χάνεις το χρόνο σου. Να τη σεβαστείς, σε παρακαλώ. Φανή, να μου μιλάεις τώρα. Επήρες μια απόφαση που αφορά εμένα, εσένα και εγώ δεν έχω γνώμη. Ρε χάρη, τη γνώμη σου ξέρουμε εντύ. Όμως όσον και να προσπαθείς, χάνεις το χρόνο σου και είναι μέρος τώρα για να το συζητούμε. Τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί μας η Πολίνα είπε ότι ήβρε κάποια αντικείμενα της Αρετής κοντά στο Τρόδος. Εμάς έδωσε όμως ακριβή τοποθεσία. Καλά, κάθεστε δαμέ ακόμα. Πρέπει να πάμε Τρόδος να ρωτήσουμε που είναι, να ψάξουμε, να δείξουμε αυτές τις φωτογραφίες τους. Δεν νομίζω να τόσο είναι εύκολο, θείε. Ναι, εξάλλου δουλειά της αστυνομίας του. Με τη Φάνη είναι χωρίσαμε. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι τόσο διακαείς πόθος να με συνοδεύσεις. Ξέρεις με για τόσο υποκριτίνα. Κοίταξε, Χάρη μου. Τούτη είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις και εσύ στον εαυτό σου. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά προτιμώ να φάω μόνη μου. Καλέ μέρα.